Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε ένα θέμα, θεματάρα. Και οι φίλοι που μου το email, γνωρίζοντα ότι θα το κατέτασα στην κατηγορία θεματάρα, το έγραψε στον τίτλο Θεματάρα. Θα έχετε ήδη δει ότι έχω φτιάξει έναν περιγραφικό τίτλος τον οποίο λέω καλά πόσο άνιωθη είναι η τύπη αυτή και πάνε αμέσως στον επόμενο ή στην επόμενη. Σημειωτέουν ότι φτιάχνω αυτό το βίντεο χωρίς κραγιόν, χωρίς, <χωρίς... <χωρίς uh, μανικιούρ και χωρίς έξτρα σκουλαρίγκια γιατί στο σημείο που φτάσαμε σημασία έχει να μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν και όχι να κοιτάξουμε την εμφάνισή μας. Για όσους ρωτάτε Βρισκούμε σε μια περίοδο μετακόμισης και επίσης είπα να αφήσω λίγο το δέρμα μου, τα νύχια μου να ξεκουραστούν. Πάμε! Καλησπέρα κύριε Πετρίδου. Χαίρετε! Σας ευχαριστώ πολύ για το σπουδαίο υλικό που ανεβάζετε με τα vlog σας. Να σε καλά κόρη μου. Είστε εξαιρετικοί. Ε, κάποιοι λένε πως είμαι περιπτωσάρα, κάποιοι λένε πως είμαι εξαιρετική. Θα δείξει. Είναι το νέο που έχει φτιάξει Λίτσα Λίτσα. Υπάρχει ένα θέμα που συμβαίνει πολύ συχνά γύρω μα και δεν έχετε ασχοληθεί ακόμα. Όχι, αγάπη μου, έχω ασχοληθεί, αλλά γουστάρω τώρα που μου στείλε το email να ασχοληθώ και περαιτέρω. Και να το δω και από τη νέα σκοπιά και νέα οπτική των νέων γνώσεων που έχουμε. Προσωπικά δεν έχω παντρευτεί, αλλά έχω κάνει κάποιες σοβαρές σχέσεις τις οποίες πενθώ όταν τελειώνουν γιατί είναι μια απώλεια και αυτή. Εννοείται ότι όταν τελειώσει μια σχέση μακροχρόνια, αυτό είναι που καθορίζει μια σχέση αν είναι σοβαρή, η διάρκεια της και η σκοπή της βεβαίως, είναι απαραίτητο να την πενθήσουμε γιατί πεθαίνει και ένα κομμάτι μας μαζί με αυτή τη σχέση. Ή πεθαίνει, τελειώνει ένας τρόπος που βλέπαμε τον κόσμο έχοντας την γνώση ή την... Τι να πω, την ψευδέστηση ότι είχαμε σχέση, γιατί πολλές φορές έχουμε σχέση μόνοι μας ή μόνες μας. Λοιπόν, αυτό κάνω και τώρα γιατί χώρισα πριν τέσσερις μήνες περίπου μετά από δυόμιση χρόνια σχέση. Σε δυόμιση χρόνια σχέση είναι πολλά για την εποχή μας. Πάρα πολλά. Οι περισσότερες σχέσεις πάνε τρεις μήνες, έξι μήνες να σπάσει πέτρα και μετά διαλύονται. Και αναρωτιέμαι, εγώ πενθώ, Μένω μόνη, στενοχωριέμαι, δεν ψάχνω άμεσε επιβεβαιώσει κτλ. Και, και από την άλλη, ο πρώην σύντροφό μου πάντα έβρισκε τη μια μετά την άλλη, όπω έκανε και τώρα. Είναι 31 ετών και νομίζω ότι δεν έχει μείνει ποτέ μόνο του πάνω από ένα μήνα. Και ένα μήνα πέφτει πολύ για τέτοιου τύπου να μείνουν μόνοι του. Όμι γέννητο να αντιμετωπίσουν και να συναντήσουν του εσωτερικού του δαίμονε. Όχι με. <ΣΣ> Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που λειτουργούσαν αυτόν. πολύ το thank you next είναι κάπως σαν ρητό της εποχής μας ή σαν μια, ένας τίτλος που μπορεί να δοθεί στην εποχή μας ή στο dating στην εποχή μας. Πώς γίνεται να τα βρίσκουν όλα τόσο εύκολα και γρήγορα, χωρίς καμιά προσπάθεια, πολλές φορές και να περνάνε πάντα μια χαρά. Μια χαρά είναι τα ναρκισάκια στον κόσμο τους, γι' αυτό μην τους λυπάστε. Πώς γίνεται να μην χρειάζονται τον απαραίτητο χρόνο για να ξεπεράσουν το οτιδήποτε. Πιστεύω ότι ένα βίντεο για αυτό το θέμα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για πολλούς. Ναι, ένα βίντεο κάτω από τις νέες γνώσεις που έχουμε για τον αρκισισμό στην προσωπικότητα. Λοιπόν, ακούστε, μου λέγε προχθές μια κοπέλα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί τα μάλα από ναρκισιστές γονείς, ναρκισιστικά αδέρφια, ναρκισιστικούς γκόμενους, και μου λέει, πω πω, το λυπάμαι μωρέ τον καημενούλη Για τον αδερφό της μου έλεγε, της λέω, γιατί το λυπάσαι Μου λέει, γιατί είχε ένα κενό μέσα του Και δεν νιώθει ευτυχία στη ζωή του Της λέω, αγάπη μου, δεν το νιώθει αυτό το κενό Εμείς το βλέπουμε το κενό Εκείνος νιώθει μια χαρά, εκείνος είναι κομπλέ Τα ναρκισίδια Οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας Οι ναρκισιστές έχουν έτσι μέσα στο μυαλό του συγυρισμένα τα πράγματα όπου ακούστε πως σκέφτονται πρώτον αυτή είναι και κανείς άλλος. Το σύμπαν όχι η γη περιστρέφεται γύρω από αυτούς. Είναι η πιο σημαντική ever. Επίσης, πρώτη προτεραιότητα στη ζωή τους είναι να καλύπτουν τις ανάγκες τους και να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους. Τα παιδιά θέλουν να περνάνε καλά. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν τους νοιάζει τι έχουν μέσα τους, δεν τους νοιάζει τι γίνεται έξω τους, δεν τους νοιάζει τι προκαλούν στους άλλους και τους ανθρώπους τους χρησιμοποιούν, δεν τους αγαπούν. Δεν μπορεί να αγαπήσει ένας ναρκισιστής. Δεν μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά και εις βάθος ένας ναρκισιστής. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, επειδή δεν αγαπά, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να αφήσει πίσω του ένα πρόσωπο. Χέστηκε για αυτό το πρόσωπο. Γιατί οι ναρκισιστές συνδέονται με τους άλλους σε ένα καθαρά επιφανειακό επίπεδο. Στην επιφάνεια, όχι στο βάθος. Στην ουσία κανένας ναρκισιστής δεν ασχολείται ιδιαίτερα με έναν άλλον άνθρωπο και κυρίως με τους οι Οποίοι κάθονται εκεί πέρα και τους εξυπηρετούν Το πολύ πολύ ένας ναρκισιστής να ασχοληθεί με έναν άλλον ναρκισιστή Με τον οποίο να μπουν σε μια κάργα ψυχοπαθολογική σχέση Όπου να ρίχνουν συνεχώς σιπεθικές που λέμε στην Κύπρο περίπου, κερατιές, να, να, να γίνεται πάρτι Το έχω πει πολλές φορές ότι δύο άνθρωποι που ζουν μια κακοποιητική σχέση, τοξική σχέση και δεν χωρίζουν και μένουν εσαί .E. μαζί, είναι και οι δύο ναρκισίστες. Εντάξει. Οπότε, από τη στιγμή που είσαι καλός άνθρωπος και από τη στιγμή που είσαι πνευματικός άνθρωπος και κάνεις όλη αυτή τη δουλειά που χρειάζεται και αναφέρεις να πενθήσεις ένα χωρισμό, να δουλέψεις με τον εαυτό σου, εννοείται ότι δεν θα μπορείς να καταλάβεις το σκεπτικό Ενό κολόπεδου, παλιόπεδου, ενό τσογλανιού, το οποίο απλώ περνάει καλά και άμα του συμφέρει μένει και άμα δεν του συμφέρει φεύγει και κοιτάει μόνο τον εαυτό του και το τέτοιο Είναι πάρα πολύ απλό. Και χρειάζεται ραγδαία αποδοχή, ριζική αποδοχή, ράτη καλαξέπτα να το πάρουμε απόφαση ότι οι ναρκιστέ είναι, είναι επιφανειακοί άνθρωποι. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν λειτουργούν όπω εμά και δεν σκέφτονται όπω εμά. Άρα όταν πηγαίνουμε σε μια καινούργια γνωριμία, όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο για πρώτη φορά, το ρωτάμε αυτό. Πόσο καιρό έχει μείνει μόνο σου, Πόσο καιρό έχει μείνει μόνο σου, Έχει μείνει μόνο σου μεταξύ των σχέσεων, Έχει μείνει μόνος σου μεταξύ των σχέσεων. Και στην περίπτωση που κάποιο μα απαντήσει, Όχι, δεν έμεινα μόνο μου, γιατί δεν μου αρέσει να μείνω μόνο μου, και πήγαινα από τη μια σχέση στην επόμενη και καλά έκανα. Σουτ, έξω. Μόνο αν κάποιο έρθει και σα πει ναι, στο παρελθόν δεν μπορούσα να μείνω μόνο, δεν μπορούσα να μείνω μόνη. Πολύ σύντομα, μετά που χώριζα, έκανα την επόμενη σχέση και το έχω μετανιώσει και έχω καταλάβει ότι αυτό είναι πρόβλημα και έχω καταλάβει ότι αυτό με έχει οδηγήσει στο να κάνω συνεχώ όλο και χειρότερε επιλογέ. Οπότε το δουλεύω αυτό το πράγμα. Και όντω θέλω να μπορώ να είμαι μόνο μου καλά και όχι να επιδιώκω μια σχέση για να είμαι καλά. Επίση θέλω να σημειώσω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε μια σχέση και μόλις χωρίσει ψάχνει να βρει παρηγοριά σε μια άλλη σχέση και εδώ εφαρμόζει και το λαϊκό παλαβόρητό, ο έρωτας με έρωτα περνάει, αυτός ο άνθρωπος αν είχε συνδεθεί βαθιά, γιατί υπάρχει και περίπτωση περίπτωση ένας συνεξαρτόμενος να πηγαίνει από τη μια σχέση στην άλλη, αν είχε συνδεθεί βαθιά τι θα κάνει, θα μεταφέρει την παθολογία της προηγούμενης σχέσης στην επόμενη και τις ενοχές που προέκυψαν από την προηγούμενη σχέση στην επόμενη, οπότε στην επόμενη σχέση που θα μπει ο συνεξαρτόμενος θα είναι ακόμη πιο συνεξαρτόμενος, ακόμη πιο ρηγμένος και ακόμη περισσότερο δούλος. Ανακεφαλαιόμενος. Ναι, αρκετοί άνθρωποι πάνε από τη μια σχέση στην επόμενη. Δεν αντέχουν να μείνουν μόνοι τους μετά από ένα χωρισμό, δεν αντέχουν να πενθύσουν το χωρισμό και πάνε στην επόμενη σχέση. Αν είναι ναρκισιστές, το κάνουν εύκολα, και αβίαστα επειδή δεν συνδέονται ουσιαστικά με τους άλλους ανθρώπους, μόνο επιφανειακά. Οπότε το μόνο που νοιάζεται ο ναρκισιστής άμα τελειώσει μια σχέση είναι ότι έχει χάσει την τροφοδοσία του. Έχει χάσει το θύματάκι που του κάλυπτε ανάγκες και επιθυμίες. Οπότε πάει στην επόμενη σχέση και δεν κάνει διαφορά μεταξύ πρώην και νυν. Σου λέει εντάξει, ή πρώην, ο πρώην ήταν κάποιο που μου κάλυπτε τι σεξουαλικέ συναισθηματικέ πρακτικέ μου ανάγκε, τώρα τον έχω αντικαταστήσει, την έχω αντικαταστήσει, οπότε όλα καλά. Οι συνεξαρτώμενοι, οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν μόνοι του, επειδή δεν αντέχουν το φόβο τη μοναξιά και δεν αντέχουν να αντιμετωπίσουν του εσωτερικού του δαίμονε. Μόλι τελειώσει μια σχέση, είναι εντελώ χάλια, είναι σκατά, είναι σε βαθύτατο πένθο. Οπότε μπορεί να πάνε στην επόμενη σχέση ασυνείδητα, να μην το κάνουν επίτηδες και να νομίζουν ότι ο έρωτας με έρωτα περνάει, αλλά δεν περνάει. Ένας συνεξαρτόμενος συνδέεται σε πολύ βαθύ επίπεδο. Πάει και γίνεται το κακοποιημένο παιδί του γονιού που το κακοποιούσε σε κάθε σχέση. Οπότε στην επόμενη σχέση που θα πάει ο αν δεν έχει περάσει περίοδος ψυχοθεραπείας και πένθους, θα είναι ακόμη πιο ρηγμένο και ακόμη πιο κάτω. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω αν έχετε τέτοιε εμπειρίε προσωπικέ. Αν εσεί στο παρελθόν είχατε πάει από τη μια σχέση στην επόμενη, δηλαδή είχατε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ανάμεσα στο τέλο μια σχέση και στην αρχή μια επόμενη σχέση, και τι σημαίνει αυτό για την ποιότητα τη επόμενη σχέση και τι μεταφέρατε από την προηγούμενη σχέση στην επόμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη που μας έστειλε αυτό το θέμα που είναι θεματάρα. Για πατήστε κανένα like στο βίντεο. θυμήθηκα τώρα ότι είμαι YouTuber. Για μοιραστείτε το με φίλου και φίλε στα κοινωνικά δίχτυα. Για πατήστε το κουμπί για εγγραφή. Γιατί ψάχνουμε εδώ πέρα να φτάσουμε του 100.000 συνδρομητές Μα είπαν ότι κάτι θα γίνει, θα δούμε. Πατήστε να δούμε τι θα γίνει.